Η Craft είναι η πρώτη ελληνική μικροζυθοποιία που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1997 και αποτελεί τρανό παράδειγμα πως και οι μικρότερες σε μέγεθος επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν παγκόσμια brands. Κοντά μας έχουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Craft, τον κύριο Παύλο Εμμανουηλίδη. Κύριε Εμμανουηλίδη, πείτε μας δύο λόγια για την φιλοσοφία της εταιρείας. Ξεκινήσαμε πράγματι το 1997, όντας η πρώτη ελληνική μικροζυθοποιία. Μπήκαμε σε έναν κλάδο ο οποίος ιστορικά έχουν επικρατήσει μεγάλες εταιρείες και μάλιστα έχει και δομή ολιγοπολίου. Πάντοτε είχαμε 1, 2, 3 εταιρείες στο πολύ που είχαν τη μεγάλη πλειονότητα των πωλήσεων. Ως εκ τούτου ο κλάδος αναπτύχθηκε μαζικά, επικράτησαν τα μαζικά προϊόντα και δεν πέρασε η μπύρα από τη μικρή παραγωγή, από την παραγωγή για μικρή κατανάλωση στο σπίτι, στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο, στο μοναστήριο όπως στη Βόρεια Ευρώπη και δεν βρήκε λοιπόν την αρτιζανάλ μορφή του, τη μικρή μορφή του, όπως το κρασί πρόσφατα έχουμε την άνθηση της μικροϊνοποιίας, κάτι που έχει γίνει γνωστό στην ελληνική αγορά, με όλα τα πλεονεκτήματα που έχει η μικρή παραγωγή, τα οποία είναι έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα ή στο χαμηλό κόστος, άρωμα, γεύση, πρώτες ύλες και ποικιλία. Η ποικιλία είναι κάτι πολύ σημαντικό, επειδή μέχρι πρότινος η μπύρα στη χώρα μας ήταν κατά 99% ξανθιά λάγκερ, ενώ υπάρχουν 287 αναγνωρισμένοι τύποι. Εμείς υπηρετούμε την ποικιλία, έχουμε πράγματι 6 τύπους και μελλοντικά θα βγάλουμε και άλλους και είναι πράγματα που μια μικρή εταιρεία που έχει έμφαση στην ποικιλία, στην ποιότητα, στη γεύση και μεράκι για τις πρώτες ύλες και τον τρόπο παραγωγής μπορεί να βγάλει καλύτερα από μια μεγάλη πολυεθνική. Άρα δεν σας φόβησε ο ανταγωνισμός, ο οποίος ενδεχομένως πολλές φορές να είναι και αθέμητος? Όχι μόνο δεν μας φόβησε, αλλά όντως οικονομολόγος θεωρώ ότι το ολιγοπόλιο αφήνει γωνίες της αγοράς ανεξερεύνητες και συνεπώς δημιουργεί ευκαιρίες. Mm-hmm. Με την έννοια ότι δεν έχουν παρουσιαστεί ορισμένοι τύποι μπύρας όσο θα έπρεπε. Δεν έχει παρουσιαστεί η μπύρα πολύπλευρα ως ποτό για όλο τον χρόνο και όχι μόνο για το καλοκαίρι, το σύνδρομο του αναψυκτικού που λέμε εμείς. Η μπύρα είναι και αναψυκτικό αλλά και ποτό. Για όλο τον χρόνο, για πολλές στιγμές, για με φαγητό, χωρίς φαγητό, σε διάφορους χώρους και του λιμανιού και του σαλονιού, όπως λέω εγώ, από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι το περίπτερο θα βρούμε μπύρα. Είναι ένα ποτό που έχει αγαπηθεί πολύ και στη χώρα μας την αγαπούν οι συμπατριώτες μας, αλλά έχει λιγάκι αδικηθεί. Με την έννοια ότι δεν έχει παρουσιαστεί πολύπλευρα σε όλο το γευστικό της βάθος και πλούτος, στην ποικιλία, στις πρώτες ύλες, λόγω του ολιγοπολίου που είχαμε τα τελευταία 150 χρόνια που υπάρχει η μπύρα στη χώρα μας. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το συγκριτικό σας πλεονέκτημα? Το όνομά μας είναι διεθνές, σημαίνει στα αγγλικά χειροποίητη ποιότητα. Είμαστε 100% Έλληνες. Τα σλόγγαν το αναφέρουν ότι είμαστε η πρώτη ελληνική μικροζυθοποιία. Αυτοί που μας αγαπούν ξέρουν ότι είμαστε μια ελληνική εταιρεία και ποιοτική που αγωνίζεται με τις μεγάλες πολυεθνικές. Τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, όντας μικροζυθοποιία, είναι η έμφαση στην ποιότητα, το οποίο αγαπά ο κόσμος και προτιμά και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Η ποικιλία που έχουμε, ανέφερα 6 τύπους και όχι μόνο ξανθιές λάγκερ, αλλά έχουμε μαύρη μπύρα, κόκκινη, βάις, αφιλτράριστη, σταρόμπυρα, καπνιστή μπύρα που είμαστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα και θα διευρύνουμε και άλλο την γκάμα αυτή. Και η ανωτερότητα στη γεύση και στο άρωμα σαν συνέπεια του τρόπου παραγωγής και της επιλογής των πρώτων υλών. Ήρθαμε να καλύψουμε και να πούμε ότι η μπύρα είναι υγρό ψωμί που φτιάχνεται σε μικρή κλίμακα και μπορεί να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά πολύ ανώτερα από τις μαζικές. Η ελληνική αγορά θεωρείται καλή αγορά για ένα προϊόν όπως η μπύρα και σε τι ποσοστό ανέχεται η ελληνική κατανάλωση? Η κατανάλωση στην μπύρα στη χώρα μας είναι μάλλον προς το χαμηλό, γενικά μιλάω, είναι 40 λίτρα κατ' άτομο, το οποίο είναι προς το χαμηλό, ψηλότερο από τις Ιταλίες και κάποιων χωρών, αλλά γενικά κάτω από το μέσο όρο. Θεωρώ ότι έχει τεράστια περιθώρια ανόδου. Εάν ξεφύγει από το σύνδρομο του αναψυκτικού, άρα της υψηλής εποχικότητας, πίνουμε το καλοκαίρι, την ξεχνάμε το χειμώνα. Εάν παρουσιάζει την μπύρα ως αναψυκτικό, επειδή ορισμένες μεγάλες εταιρείες δίνουν έμφαση στο παγωμένο, αυτό μοιραία δημιουργεί εποχικότητα, που δεν είναι καλό πράγμα. Εμείς λέμε ποικιλία μπυρών,
όπως το κρασί. Κόκκινο το χειμώνα, λευκό το καλοκαίρι, για να το πω απλοϊκά. Υπάρχουν εμπειρίες που είναι πιο χειμωνιάτικες και εμείς τις έχουμε και άλλες εταιρείες. Και δεύτερον, η κρίση θεωρώ ότι με έναν περίεργο τρόπο ευνοεί την πύρα συγκριτικά με άλλα ποτά, επειδή υποκαθιστά ως φτηνότερη εν γέννη άλλα ποτά στην επιτόπια κατανάλωση και στο σούπερ μάρκετ. Και επίσης υπάρχει τρομακτικό ρεύμα για ελληνική μπύρα και ακόμα πιο τρομακτικό ρεύμα για ελληνική ψαγμένη μπύρα μικρής παραγωγής. Δηλαδή αυτό που ξεκινήσαμε πριν 15 χρόνια και ήμασταν οι πρώτοι, βλέπουμε με χαρά πολλούς συναδερφούς, είμαστε γύρω στις 15-16 εταιρείες και ανοίγουν άλλες 3-4 τη στιγμή που μιλάμε. Βλέπουμε λοιπόν σιγά σιγά να δημιουργείται μια πιάτσα, μια άνθηση αντίστοιχη με αυτή στο κρασί. Στην Αμερική ενδεικτικά έχουν πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 10% που είναι πάρα πολύ, όλο του κλάδου της μπύρας. Οι μικρές εταιρείες, οι ποιοτικές μικρές εταιρείες. Είπατε νωρίτερα ότι η κρίση έχει επηρεάσει λιγότερο τον δικό σας κλάδο. Εσείς ωστόσο έχετε προβεί σε αλλαγή της τιμολογιακής σας πολιτικής. Η κρίση επηρέασε τους πάντες και τα πάντα. Η κρίση που περνάμε είναι πάρα πολύ βαθιά και θα ήταν ψέμα για οποιονδήποτε επιχειρηματία να πει ότι με τον Α ή τον τρόπο δεν επηρεάστηκε. Αυτό που λέγω είναι ότι η μπύρα σε σχέση με άλλα προϊόντα του χώρου αντέχει πολύ περισσότερο. Είχε μια πτώση της τάξης του 10% περίπου, όταν τα σκληρά ποτά έπεσαν 50% και συνεχίζουν να πέφτουν. Άρα είμαι ευτυχής που πουλάμε μπύρα και όχι αυτοκίνητα, επειδή είναι άλλος ένας κλάδος που έχει. Γενικά οι μεγάλες αγορές έπεσαν πιο πολύ, οι μικρές αγορές όπως μια μπυρίτσα ανθίστανται. Και υπάρχει ρεύμα για ελληνική μπύρα και μπύρα ποιοτική, οπότε αυτό μας επιτρέπει να μπορούμε να αναπτυχθούμε μέσα σε αυτά τα μαύρα χρόνια που περνάει η χώρα. Έχουμε παγώσει τις τιμές μας, δεν κατεβάσαμε επειδή έχουμε υψηλά κόστη, φέρνουμε τις καλύτερες πρώτες ύλες από όπου μπορούμε να τις βρούμε στην παγκόσμια αγορά. Ενδεικτικά φέρνουμε λυκίσκο από την Αμερική, από την Τσεχία. Κρυθάρι αγοράζουμε, βίνι αγοράζουμε από ένα χωριό της Γερμανίας, το Μπάμπερ, που έχει κορυφαία ποιότητα. Η όλη φιλοσοφία παραγωγής δίνει έμφαση στην ποιότητα και όχι στο χαμηλό κόστος, που γενικά χαρακτηρίζει τις μεγάλες μονάδες. Οπότε το κοστολόγιο μας είναι αυξημένο. Δεν θα μπορούσαμε να κατεβάσουμε πάρα πολύ. Οι τιμές μας είναι ανταγωνιστικές, εφάμιλες με τα γνωστά προϊόντα, ειδικά στις ξανθιές μπύρες. Δεν κατεβάσαμε τιμές, αλλά τις έχουμε παγώσει και θα τις παγώσουμε για πολλά χρόνια. Πώς διαμορφώνονται τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας σε σύγκριση με πέρυσι και ποιες είναι οι εκτιμήσεις για φέτος? Ο κύριος μας είναι της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα επειδή έχουμε κάνει μια στρατηγική συμμαχία με ένα μεγάλο ελληνικό εμπορικό όμιλο, την ΕΛΓΕΚΑ, το οποίο μας δίνει πραγματικά ένα πλεονέκτημα η συνεργασία αυτή με έναν εμπορικό όμιλο από τους μεγαλύτερους και σοβαρότερους. Ως προς το κομμάτι της διανομής. Ακριβώς. Οπότε ουσιαστικά πουλάμε στην ΕΛΓΕΚΑ ως βιομηχανική παραγωγή και η ΕΛΓΕΚΑ μετά κάνει τη διανομή και τη διάθεση. Σαν αποτέλεσμα, ο τζίρος ανά λίτρο είναι μειωμένος, αλλά μειωμένα είναι και τα κόστη διάθεσης. Οπότε δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Άρα αυτό σημαίνει ότι από τη συγκεκριμένη συμμαχία έχουν προκύψει και απολύσεις? Ένα τμήμα του προσωπικού μας, το οποίο αφορά στις πωλήσεις, μετεφέρθη στον εμπορικό μας συνεργάτη και συνεπώς προσελήφθη από την πλευρά της ΕΛΓΕΚΑ. Άρα λοιπόν υπήρξε απορρόφηση. Υπήρξε μείωση προσωπικού, κατά αυτόν τον τρόπο, ναι.